Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί είχαμε νέο χτύπημα και από τον συνήθι ύποπτο, Χουλούση Ακάρ. Μανώλη. Ναι, τα εξοπλιστικά φαίνεται και οι συμμαχίες της Ελλάδος έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Τουρκία, καθώς βλέπουμε σε κάθε δήλωση οι αξιωματούχοι να δηλώνουν την έντονη αντίδρασή τους. Ο Χουλούση Ακάρ, αυτή τη φορά μιλώντας στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό, ανέφερε, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν κάποια προβλήματα λόγω της επιθετικής και επεκτατικής πολιτικής της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων. Κάνει ότι η Ελλάδα κάνει άδικες, παράνομες ενέργειες, ισχύρισε και ο ίδιος. Επίσης υποστήριξε πως η Ελλάδα προσπαθεί να δημιουργήσει συμμαχίες με ορισμένες χώρες, διασερευνώντας την αλήθεια και παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως θύμα. Τα εξοπλιστικά, είπε ότι κάνει η Ελλάδα προβοκατόρικες ενέργειες δημιουργώντας αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτό ισχυρίζει το ίδιο. Παράλληλα όμως μίλησε και για το προσφυγικό. Ένα ζήτημα που ξεκίνησε από την ερώτηση της Ολλανδής δημοσιογράφου στο Μαξίμου και από εκεί πέρα οι Τούρκοι κάθε μέρα μιλούν για αυτό το θέμα. Η Ελλάδα σκέφτεται άνθρωποι συμπεριφέρονται στους μετανάστες, δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα συνεχίζει να επαναπροωθεί μετανάστες ανάμεσα στους γυναίκες και παιδιά στο Αιγαίο. Και βεβαίως αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Κύπρου, μίλησε για δύο κράτη, ότι είναι εθνικό ζήτημα της Τουρκίας και ότι η Τουρκία θα υποστήριξει τα δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ένα τελευταίο για την Ανατολική Μεσόγειο, είπε ότι η Τουρκία στη Λιβύη δεν είναι ξένη δύναμη, απαντώντας ουσιαστικά στις δηλώσεις του Μακρόν. Μάλιστα. Είναι ντόπια δύναμη, λοιπόν, ο γνωστός Χουλούση Ακάρ σε μία ακόμη προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας. Ευχαριστούμε να τον ακούσουμε. Έγινε το Ακτινιστή είσαι. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin uluslararası hukuka uygun olmayan taleplerinden ve yayılmacı anlayışlarından kaynaklı bazı sorunlar yaşamaktayız. Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eylemlere mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık verilmektedir. Yunanistan her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye, AB üyeliğine sığınarak hukuk dışı ve saldırgan eylemlerini örtbas etmeye, suni bir tehdit algısı oluşturarak bazı ülkelerle ittifak kurmaya çalışmaktadır.